Φόλμπρεχτ γύρεται το λάθος ψηλά, ο Κάνιας τώρα δεξιά για τον Τζάλμα, κάπως πάλι εύκολη πάσα που δεν περνάει. Πάλι λάθος τον Τσέχων και ξανά στον Κάνιας η μπάλα. Δεξιά ο Μάτος, πρέπει να κάνει κίνηση ο Τσουκάμπος. Δεν την κάνει, Μάτος. Περνάει. Ψάχνει τη σέντρα, θα τη βγάλει. Αφήνει ο Γκολ! Γκολ Γκάρι Ροντρίγκες! Γκολ στο 29! Πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών του ΠΑΟΚ. Νομίζω ο Κλάους αφήνει έξυπνα. Και ο Ροντρίγκες με ένα έξυπνο πλασέ νικάει τον Ντουμπρόβκα. Πολύ έξυπνη η σέντρα του Μάτος. Νομίζω όλο το γκολ δικό του είναι. 80% για να είμαι. Για να είμαι ειλικρινής. Στο 29 ο ΠΑΟΚ σκοράρει. Πάλι με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Και πλέον έχει σκορ πρόκρισης με το δεδομένο τι συμβαίνει στο Καραμπάχ. Ο Κλάους άφησε. Έμειναν στατικοί στην προσποίηση του φόρτου ΠΑΟΚ η αμυντική της Λίμπερετς και πετάχτηκε και ο Ροντρίγκες για να κάνει ένα γλυκό πλασέ στη δεξιά γωνία του Ντουμπρόβκα. ΠΑΟΚ Σλόβαν Λίμπερετς 1-0. Στο 67 ο Ντουμπρόβκα γρήγορα επιχειρεί το βολέ. Ο Μπάρτλ κόβει ο Λέοβατς και ο Ροντρίγκες για τον Τσίμιροτ. Όχι ο Ροντρίγκες, ο Κλάους για τον Τσίμιροτ και αυτός για τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες από τα αριστερά ξεκίνησε, τα αφήνει για τον Λέοβατς. Ψάχνει τη σέντρα αυτός. Χώρεται γκολ! Γκολ για τον Δημήτρη Πέλκα! Ο Δημήτρης Πέλκας πετυχαίνει το δεύτερο γκολ από τη σέντρα του Μάλιν Λέοβατς στο 67. Πολύ γρήγορη επίθεση του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Πετάχτηκε πρώτο του Μπρόβκα. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 67 με τον Δημήτρη Πέλκα. Σημαντικότατο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Πέλκας, το πρώτο του γκολ στη σεζόν, όχι πρώτο του ευρωπαϊκού βέβαια, είχε βάλει και πέρσι. 2-0 ο ΠΑΟΚ.